Πώς θα είναι τα πράγματα σύμφωνα και με τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει? Δεν αλλάζει τίποτα. Ειδικότερα για το Πάσχα είναι καθιερωμένο. Έχουμε την πελατεία την ελληνική, η οποία τιμά κάθε χρόνο το νησί μας και ευελπιστούμε ότι και φέτος θα είναι πάντα όπως είναι η συνήθεια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τουλάχιστον για το Πάσχα. Βέβαια δεν λειτουργούν όλα τα ξενοδοχεία λόγω του ότι το Πάσχα είναι 10 ή 12, νομίζω το Απριλίου είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία εντός πόλεως και πέριξ της πόλεως, αλλά όχι σε όλο το νησί. Για την καλοκαιρινή περίοδο, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής? Είναι νωρίς λίγο ακόμη, πιστεύουμε, να τα πούμε. Είναι νωρίς, αλλά υπάρχει μία, μπορώ να το πει κανείς, προοπτική ότι φέτος θα έχουμε κάτι καλύτερο από τα περσινά δεδομένα, παρόλα ότι έχουμε προβλήματα ειδικότερα με τη ρωσική αγορά, η οποία ρωσική αγορά για δύο λόγους θα είναι κάπως μικρότερη από ό,τι ήταν την περσινή, έτσι υπολογίζεται. Πρώτον είναι ότι το ρωσικό ρούβλι έχει πάθει μια τρομακτική υποτίμηση και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ, ειδικότερα τις λαϊκές κατηγορίες των τουριστών, και ταυτόχρονα η οπωσδήποτε πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την γενικότερα την ρωσική οικονομία και πολιτική λόγω της Ουκρανίας. Οι τιμές φέτος στα ξενοδοχεία πώς θα είναι περίπου? Δεν αλλάζουν πολύ οι τιμές του ξενοδοχείου. Τα ξενοδοχεία έχουν συνεργάτες και συνεργάζονται επί πάρα πολλά χρόνια. Κάπου εκεί τα περσινά περιθώρια θα είναι και τα φετινά. Με μείον 5-10% αύξηση, εξαρτάται που, πώς και τι. Η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε ακούσει πολλά ότι η αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει λίγο τις αφήξεις από το εξωτερικό. Θα επηρεάσει μέχρι στιγμής αβεβαιότητα, πολιτική αβεβαιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι καθοριστική αυτή η αβεβαιότητα, διότι δεν τον ενδιαφέρει τον τουρίστα τόσο πολύ το τι γίνεται στην πατρίδα μας. Περισσότερο ενδιαφέρει εμάς. Θα επηρεάσει πιθανόν πολύ τον εσωτερικό τουρισμό. Οι κρατήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει? Για ποιο, για τον εσωτερικό τουρισμό ή για το... Γενικότερα. Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Είναι ευήλωνες. Είναι ευήλωνες ειδικότερα από το εξωτερικό. Κάποια στιγμή σταματάνε, κάποια στιγμή επαναλαμβάνονται. Είναι το θέμα της αστάθειας, της πολιτικής μας αστάθειας.